Ρώσο, παρουσιάστε! Ο πνεύματι ως τον εκμαλώτον ελευθερωτής και τον τόχον υπεράσπιστης γαλλομάρτης Γεώργιε πρέσβευε Χριστό το Θεό Μητρωθή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο πανσόφος ποιήσες άπαντα τα εν της ουρανής και επί της γης, ορίσες πάντα τα από χρόνου αρξάμενα εν χρόνο πάντως συντελεσθήνε. Και αρχίως τα έργων και τραγωσολήθας το ευρώγησον, να προκόψει εν εταίρες διεκτεγμένες υπηρεσίες, βέλτιον και λαμπρότερον της αποχωριζομένης μη στρατιωτικής εργασίας. Ωδέ αναλαμβάνοντα την θέση του νέου διοικητή Γρηγόριου, ενίσχυσον εις το επιδείξε ζήλων και σπουδήν, εις τα έργα του στρατιωτικού τούτου σχηματισμού της Ναρχίας, για να δειχθεί με καλόν προεσόντα των υπατακών. Προσώ, χι! Η ημερησία διαταγή παραδίωδος διοικητού της 5ης Μεραρχίας Κρητών της 13ης Μαρτίου 2017. Σωματική. Υπαξιωματικοί, εθνοφύλακες, στρατιώτες και πολιτικό προσωπικό. Με απόφαση του Ανώτερου Στρατικού Συμβουλίου, παραδίδω σήμερα τη διοίκηση της 5ης Μεραρχίας Κρητών, μετατεθέμενο σε άλλη θέση του ελληνικού στρατού. Και αισθάνομαι την υποχρέωση να σας ευχαριστήσω για την αγάπη, τη ζεστασιά και τη συνεργή με την οποία με περιλάβατε. Υποκλίνομαι με σεβασμό στις πολεμικές σημαίες των συνταγμάτων και μονάδων. Στρέφω ευλαβικά τη σκέψη μου στη μνήμη των αθάνατων νεκρών, τους αναπτουσιώνες αγώνων καθήκοντος και πεσόντος στην εκτέλεση κατά με την ειδική περίοδο. Με ιδιαίτερη περηφάνεια και αισθήματα τιμής και ευθύνης αναλαμβάνω σήμερα, μετά από διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, τη διοίκηση της 5ης Μεραρχίας Κρητών. Υποκλίνομαι με ευλάβεια και σεβασμό μπροστά στις ένδοξες σημαίες της Μεραρχίας και των μονάδων της. Αποτείω φόρο τιμής στους αθάνατους νεκρούς μας, οι οποίοι έπεσαν μαχόμενοι στους αγώνες για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την εθνική ανεξαρτησία της πατρίδος μας. Έχοντας επίγνωση της υψής τιμής που μου έγινε, αλλά και των ευθυνών που απορρέουν την ανάληψη διοικήσεως, πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Θεού, τη δική σας προσπάθεια και υπευθυνότητα, το σωστό προγραμματισμό και κατεύθυνση, την ορθή οργάνωση και προετοιμασία της επιστράτευσης, τη ρεαλιστική εκπαίδευση και τη συνεχή και επιμελημένη φροντίδα του υλικού, θα συνεχίσουμε την ανωδική πορεία της 5ης Μεραρχίας σε όλους τους τομείς.